αυτό το εκπληκτικό ταξίδι άρχισε από τις 7 Μαρτίου τα ξημερώματα από το αεροδρόμιο της Πανέμορφης Θεσσαλονίκης. Πετάξαμε με το αεροπλάνο μας στη Σιτζίαν και από Θεσσαλονίκη πήγαμε στη Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα πήγαμε στο Ντίσσελντορφ, εκεί θα μέναμε το πρώτο μας βράδυ. Μέχρι να πάμε στο τελικό μας προορισμό, τη Μαδέιρα. Είμαι έτοιμος να ζήσω καταπληκτικές εμπειρίες. Επιτέλους, παιδιά, ήρθε να φάω και το πρώτο πρωινό της ημέρας. Και ακριβώς που πάνω μας έχει μετρηλούσει, μας δείχνει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Ό,τι καλύτερο. Ύστερα από μια πάρα πολύ ωραία πτήση, φτάσαμε στο αεροδρόμιο του Ντίσσελντορφ. Κατά τις 1 περίπου. Και μετά φάγαμε. Εγώ συγκεκριμένα πήρα ένα κλασικό αναψυκτικό της Γερμανίας. Και μετά πήγαμε να βρούμε το ξενοδοχείο μας που ήταν κοντά στο αεροδρόμιο. Προσωπικά δεν περίμενα κάτι ιδιαίτερο στο ξενοδοχείο, μιας και θα μένουμε μόνο μια βραδιά, αλλά αυτό που είδα δεν το πίστευα. Με το που το είδα αυτό το ξενοδοχείο το λάτρεψα. Δεν περίμενα πραγματικά ότι θα ήταν τόσο τέλειο. Πιο συγκεκριμένα αυτό το ξενοδοχείο το λέγανε Maritime. Και δείτε με λίγο να το σχολιάζω πάνω κάτω. Πάμε. Εγώ σίγουρα, εγώ νομίζω θα. Τι είναι αυτό το στραβλί είναι αυτό ρε παιδιά. Εδώ και σαν. Ναι, αυτό είναι ο σχολιασμός. Και άσχετο αυτό, αλλά βρήκα ότι το ξενοδοχείο μας είναι το 5ο καλύτερο ξενοδοχείο στο Ντίσσελντορφ από τα 500 που έχει. Wow. Θα σας κάνω και ένα γρήγορο room tour. Εδώ πέρα είναι το κρεβάτι μας όταν μπαίνουμε μέσα. Εδώ η τουαλέτα μας. Και από εδώ πέρα μετά είναι το μπάνιο. Και έχει και άλλα πράγματα, αλλά μην χάσουμε όλο μας το χρόνο εδώ πέρα. Επίσης έχουμε και φοβερή θέα. Και μετά αρχίσουμε λίγο να σχολιάζουμε τη θέα με τον φίλο μου. Τώρα σε φάσπευσε το κινητό κάτω. Επίσης mini story time. Που λέμε να πάμε μια βόλτα, πάμε να κάνουμε τη βόλτα και λέμε πριν πάμε καλό και κακό να τσεκάρουμε την πτήση μας για αύριο. Και δεν μπορούσαμε να την κάνουμε τσεκ. Μας την είχαν ακυρώσει με λίγα λόγια και μετά χάσαμε 3 ώρες στο να παρακολούμε να την ξανακλείσουμε. Δεν είχαν μείνει θέσεις και τέτοια, αλλά εντάξει. Ευτυχώς κλείσαμε και όλα καλά. Δεν με πολύ πείραξε που μείναμε και 3 ώρες σε αυτό το ξενοδοχείο παραπάνω. Αλλά ξέρετε, τότε είχαμε ένα γενικό σοκ για να συνεχίσετε το ταξίδι μας ή όχι. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τη συνέχεια. Και μετά αποφασίσαμε να μπούμε μέσα στην πόλη με ένα πάρα πολύ ωραίο κατά τη γνώμη μου μεταφορικό μέσο. Πιο συγκεκριμένα ήταν ένα sky train. Λοιπόν, σας αφήνω να δείτε μόνοι σας την υπέροχη διαδρομή. Το πανέμορφο Ντίσσελντορφ. Μόλις τώρα τελειώσαμε τη βόλτα μας με το φανταστικό SkyTrain, ήταν τέλεια από εκεί πάνω. Και τώρα συνεχίζουμε τη βόλτα μας για να φτάσουμε στο κέντρο του Ντίσσελντορφ με τρένο. Έτσι, ύστερα από λίγο φτάσαμε στο καταπληκτικό κέντρο του Ντίσσελντορφ. Γενικώς, ό,τι είδα με θαύμασε. Και από τότε η Γερμανία είναι μία από τις αγαπημένες μου χώρες στον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία κτίρια, δεν υπήρχαν σκουπίδια στους δρόμους, ήταν φανταστικά. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, εδώ πέρα θα φάμε το βράδυ. Έτσι φάγαμε και κοιμηθήκαμε μετά για 3 ώρες. Α, ναι, ανέβες και μερικά TikToks. Λοιπόν, με ενημέρα ξεκίνησε λίγο δύσκολα, γιατί εγώ και ο Φρύς μου σκληστήκαμε πάρα πολύ να ξυπνήσουμε τις 3 ώρες τα ξημερώματα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς, πήραμε το αεροπλάνο και αρχίσαμε το ταξίδι μας προς τη Λισαβόνα. Και μετά προς τη Μαδέιρα. Και μετά στις 7 η ώρα φτάσαμε στη Λισαβόνα. Προσγειωνόμαστε! Και μετά στις 8 άρχισε η πτήση μας για τη Μαδέιρα. Έτσι ήπιαν χυμό και ύστερα από λίγο φτάσαμε στη Μαδέιρα! Προσγειωνόμαστε! Έτσι, επισήμως, είχαμε φτάσει στη Μαδέιρα. Μετά βγήκαμε από το αεροπλάνο και πήγαμε να πάρουμε τις βαλίζες μας. Και ναι, δυστυχώς δεν είχαν έρθει. Αλλά εντάξει, συνεννοηθήκαμε και μας είπαν ότι λογικά θα μας φέρουν το βράδυ. Έτσι, no problem. Έτσι, ύστερα βρήκαμε το λεωφορείο που θα μας πήγαινε στο σχολείο που εκεί μας περίμενε οι υπόλοιποι μαθητές του Εράσμους για να γνωριστούμε.
Αρχίζουμε! Έτσι φτάσαμε στο τέλος σχολείου τους. Μου άρεσε πάρα πολύ το σχολείο, αλλά ειδικά όλα τα παιδιά και τα γνώρισα και τα συμπάθησα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου πάρα πολύ. Αυτή η εμπειρία ήταν μοναδική. Επίσης, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που χρησιμοποιούσαν τάμπλετ για βιβλία. Επίσης, μας έκανε και πάρα πολύ ωραία δώρα. Και με όλα τα δώρα έφτιαξε και ένα μικρό στυλ. Και μετά μπήκαμε στο λεωφορείο για την πρώτη μας περιπέτεια σε αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα ανεβούμε όπως βλέπετε εδώ πέρα με αυτό το τελεφερίκ και θα πάμε στο μουσείο των λουλουδιών. Γιατί για όσους δεν το ξέρετε, μερικοί τη Μαδέρα την αποκαλούν το νησί των λουλουδιών. Ανεβαίνουμε! Ωραία, παιδιά, μόλις φτάσαμε στο μουσείο των λουλουδιών. Είναι φανταστικό, αλλά δείτε το και μόνοι σας. Και μετά από τρομερές εντυπώσεις από το Μουσείο Λουλουδιών, πήγαμε να δούμε το πανέμορφο ξενοδοχείο. Και μετά πήγαμε σε μία από τις καλύτερες ταβέρνες της Μαδέρας και φάγαμε ένα πάρα πολύ νόστιμο βραδινό μαζί με όλα τα παιδιά του Εράσμους. The next day. Η σημερινή μέρα ήταν φερωμένη στη θάλασσα. Με το που το ξυπνήσαμε, φάγαμε πρωινό και πήγαμε μέσα στη θάλασσα. Εκεί μάθαμε πώς να σώζουμε ζωές και μετά κολυμπήσαμε και κάναμε και κανό. Φυσικά είχε και λίγο κρύο διότι ήταν 9 Μαρτίου, αλλά δεν πειράζει. Ύστερα θέλουμε να δούμε πώς ήταν η πόλη. Έτσι και κάναμε μια μικρή βόλτα, όπου βρήκαμε ένα τουριστικό λεωφορείο διόρροφο που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι είπαμε να μπούμε και μέσα μια ώρα κρατούσε περίπου το ταξίδι και έτσι μπήκαμε. Και έτσι, όταν τελειώσαν τη βόλτα μας, πήγαμε στα μαγαζιά της Μαδέρας για να αγοράσουμε πράγματα για ενθύμιο. Και μετά κοιμηθήκαμε. Τις επόμενες μέρες κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Εξερευνήσαμε τα πανέμορφα βουνά και μαγευτικά της Μαδέρας. Και εκεί πέρα κάναμε δεντροφύτευση και ανακαλύψαμε μια φανταστική θέα πραγματικά που είναι ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου. Φάγαμε πεντανόστιμα φαγητά. Φυσικά μην νομίζετε ότι έγιναν μόνο θετικά πράγματα, διότι μέσα αυτές τις μέρες χάσαμε τα διαβατήριά μας. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τα ξαναβρήκαμε ευτυχώς μετά. Κάτι που πραγματικά μου άρεσε το φάνταστο ήταν ότι είδαμε το μουσείο του Ρονάλντου. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και πραγματικά ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Παιδιά, είμαστε στο μουσείο του Ρονάλντο και είναι πραγματικά απίστευτο. Επίσης, κάτι άλλο που κάναμε και πιστεύω ότι πρέπει να μπει σε αυτή τη λίστα, αλλά δυστυχώς δεν τράβηξε από εδώ πέρα φωτογραφίες, είναι ότι παίξαμε κλασικά παιχνίδια της Πορτογαλίας μαζί με όλα τα παιδιά του Εράσμους και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά δυστυχώς όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Και ναι, φτάνουμε στη τελευταία μέρη της Πορτογαλίας με μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση από το σχολείο για αποχαιρετισμό σε όλους τους μαθητές που θα φύγουν. Ήμασταν λίγο στενοχωρημένοι εκείνη τη μέρα διότι είχαμε γνωρίσει πάρα πολλούς φίλους, αλλά θα πηγαίναμε μια κρουαζιέρα γύρω από το νησί σαν τελευταία δασιδιώτα, θα βλέπουμε και δελφίνια και θα κολυμπούσαμε με δελφίνια αν και εμείς δεν προλάβαμε να κολυμπήσουμε λόγω Ιταλίας, δηλαδή έπρεπε να πάμε στην Ιταλία, αλλά δεν πειράζει. Φεύγουμε, αρχίζουμε! Η φάση που έχει και τουαλέτα εδώ κάτω. Και ναι, έτσι αρχίσαμε και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι μπορούσε να κάθεσαι κάτι δίχτυα και να νιώθεις σαν πραγματικά να είσαι
μέσα στο νερό. Έτσι χαλαρώσαμε, καθίσαμε και περιμέναμε να εμφανιστούν τα δελφίνια. Στοπ λίγο. Μπορεί να αρχίσει αυτό το σημείο. Πού είναι τα δελφίνια? Ναι. Περιμένει λίγο. Και ναι, εδώ έχουμε το πρώτο δελφίνι. Σας αφήνω να τα απολαύσετε τα υπόλοιπα με την ησυχία σας. Και όταν τέλειωσε αυτή η ώρα η μικρή κρουαζιέρα, αρχίσαμε να τρέχουμε σαν τους τρελούς, γιατί είχε αργήσει μισή ώρα λόγω καιρικών συνθήκων να τελειώσει και εμείς φοβόμασταν ότι θα χάσουμε την πτήση μας. Αλλά όλα καλά, τελικά την προλάβαμε και μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο. Και έτσι πήγαμε από Πορτογαλία, Ιταλία, πιο συγκεκριμένα στο Μπέργαμο. Και έτσι φτάσαμε, αλλά ήταν πολύ αργό το φτάσαμε. Πιο συγκεκριμένα, φτάσαμε στις 1 η ώρα. Έτσι έβγαλα λίγες φωτογραφίες. Το ξενοδοχείο ήταν και αυτό πάρα πολύ ωραίο, όπως και τα προηγούμενα. Και αμέσως κοιμηθήκαμε. Και φτάνουμε στη τελευταία μέρα από αυτό το πανέμορφο ταξίδι. Στη τελευταία μέρα ήπιαμε μια πάρα πολύ ωραία σοκολάτα της Ιταλίας. Εξερευνήσαμε λίγο περισσότερο το ξενοδοχείο μας και πραγματικά ήταν πολύ όμορφο. Και μετά επιστρέψαμε πίσω στην Ελλάδα. Και ναι, κάπου θα τελειώσει το σημερινό μας βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα προσωπικά όλο το Erasmus, όλη η φάση με τη Μαδέρα μου άρεσε πάρα πολύ. Την έζησα με τα καλύτερα άτομα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ήταν μοναδική εμπειρία. Συγγνώμη, πάρησα τόσο να βγει αυτό το βιντεάκι. Αλλά στην αρχή σκεφτόμουν να μην κάνω βίντεο γιατί δεν είχα τόσο πολύ υλικό, αλλά μετά αποφάσισα να κάνω. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε!